Τις τελευταίες μέρες στην κυριολεξία έχετε επιδοθεί σε ένα σαφάρι, σε ένα κυνήγι κεφαλών για τα λεγόμενα καθάριστα οικόπεδα. Εμείς δεν λέμε, βεβαίως, πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα και να αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του. Και την ίδια ώρα ισορροί από τα ακαθάριστα αυτά οικόπεδα, από τα καθαρισμένα μάλλον οικόπεδα, σε μια σειρά περιοχές, στη Σταμάτα, στο Διόνυσο, στη Βάρη, στην Κερατέα, σε όλες αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, είναι σωροί, είναι στους δρόμους. Γιατί κανένα κράτος, κανένας δήμος δεν έχει φροντίσει να τα απομακρύνει. Την ίδια ώρα που μιλάτε για τα καθάριστα οικόπεδα, την ίδια ώρα το 1% των εκτάσεων μόνο το 1% των εκτάσεων των δασικών έχουν καθαριστεί με ευθύνη του κράτους. Για ποιο λόγο? Γιατί μόλις το 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για τα δάση, γιατί στις δασικές υπηρεσίες δεν υπάρχουν δασεργάτες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν πάνω από 10.000, ενώ υπηρετούν πανελλαδικά μόνο 650 δασολόγοι, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν πάνω από 2.500. Να λοιπόν ποιο είναι το κράτος και στο ζήτημα, αυτό. Και φυσικά η ατομική ευθύνη δεν μένει μόνο στα καθάριστα οικόπεδα, επεκτείνεται στις λεγόμενες μελέτες πυροπροστασίας, που ουσιαστικά εξαναγκάζεται τους ιδιοκτήτες με χαράτσι που είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων 500 μέχρι 1.000 ευρώ να κάνουν ατομικές μελέτες πυροπροστασίας, όταν το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει να πάρει αντίστοιχα μέτρα, όπως επίσης το επόμενο βήμα, το επόμενο φρούτο θα είναι και η ατομική ασφάλιση των κατοικιών. Το ξεκινήσατε με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις αρχές της εβδομάδας και έπεται συνέχεια. Και το πληρώσατε αυτό, κύριε της κυβέρνησης, και στις εκλογές. Αυτό το χαράτσι που προσπαθείτε να βάλετε για τις ατομικές μελέτες πυροπροστασίας.